Και τι άλλο περιλαμβάνει αυτή η ειδησιογραφία μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκείνη τη σημαντική ημερίδα με θέμα ενδοοικογενειακή βία και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά, η οποία διοργανώθηκε την Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου στον Άγιο Νικόλαο από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τα λέγαμε με τον κύριο Καρτσάκη τις προηγούμενες ημέρες, τον πρόεδρο της Ένωσης, χορηγός επικοινωνίας, ο όμιλος Κρήτη TV, 984 Νέα Κρήτη, Κρήτη TV, site neakriti.gr, ξέρετε. Ομιλητές, Ζωή Ράπτη, Τένια Μακρύ, Γιώργος Τσούκαλης, Βασίλης Λαμπρόπουλος και Ιωάννα Ροτζιόκο. Την κυρία Ροτζιόκο λοιπόν θα καλημερίσω, αξιωματικός της Ελλάς, κοινωνιολόγος, την οποία θυμόμαστε από την ελληνική αστυνομία ως εκπρόσωπο τύπου. Κυρία Ροτζιόκο, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα στους ακροατές σας. Κυρία Ροτζιόκο, μπορούμε να χαμογελάμε, αλήθεια? Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που έχει πάρει πραγματικά φύλλα και φτερά? Ναι. Όπως το είπατε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει φύλλα και φτερά. Σίγουρα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, σίγουρα μπορούμε να το περιορίσουμε. Δεν είμαι σίγουρη αν μπορούμε να το εξαλείψουμε, γιατί ξέρετε, για να το εξαλείψουμε θα πρέπει να εκριζωθούν τα βαθύτερα αίτια που το προκαλούν. Και ενδεχομένως και οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες που μας διακατέχουν. Κυρία Ροτζιόκου, πριν συνεχίσετε, να ρωτήσω το εξής. Κοινωνιολόγος είστε. Μπορείτε να βοηθήσετε ενδεχόμενα νοοτροπίες, φαινόμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σπίτι, ταμπού και όλα τα υπόλοιπα. Μήπως τελικά, ή τρόπος που έχουμε μεγαλώσει, μήπως τελικά όλα αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βία, ενδοοικογενειακή βία και όλα όσα λέμε, προσφέρουν ένα παραπάνω άλοθη και όλα έχουν να κάνουν με τον κακό μας χαρακτήρα, με το κακό μας το εγώ? Ενδεχομένως και αυτό που οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες, αυτό που μόλις αναφέρατε. Κοιτάξτε, οι λόγοι, τα αίτια που προκαλούν ένα τόσο σοβαρό φαινόμενο που είναι η ενδοοικογενειακή βία, που θα ήθελα να σημειώσω ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα φαινόμενο που για χρόνια ήταν αόρατο, και ήταν αόρατο, ξέρετε, γιατί θεωρούνταν λιγότερο σημαντικό από άλλα εγκλήματα αφενός, όπως είναι για παράδειγμα οι κλοπές ή οι διαρρήξεις. Όμως έχει αποδειχθεί ότι η ενδοοικογενειακή βία συνδέεται και με άλλες μορφές κακοποίηση, όπως είναι η κακοποίηση εις βάρος των ζώων. Για χρόνια επίσης το συγκεκριμένο φαινόμενο, επειδή αφορούσε κυρίως τη βία εις βάρος των γυναικών, συνδεόταν με τα λεγόμενα αυθόρμητα εγκλήματα ή τα εγκλήματα πάθους, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε ή θέλαμε να δικαιολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο και τις ενέργειες που έκανε ο θήτης. Αλλά επίσης έχει διαπιστωθεί ότι τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, και ειδικά η ακραία εκφάνσή τους που είναι οι γυναικοκτονίες, που οφείλονται σε μια συστηματική άσκηση της βίας από τον θήτη προς το θύμα, και τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες, αυτές είναι προμελετημένες και προσχεδιασμένες. Και επίσης θεωρείται ένα αόρατο φαινόμενο, γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ σημαντικό αριθμό της λεγόμενης σκοτεινής εγκληματικότητας. Καταγγέλλεται ένα πολύ μικρό ποσοστό, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως, καταγγέλλεται μόνο το 14% των περιπτώσεων. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνουν πάρα πολύ και συνδέονται, όπως είπατε και εσείς, τόσο με το ίδιο το άτομο, όσο και με την οικογένεια, όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο ζει το άτομο, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Σίγουρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ατόμου, και κάθε έγκλημα, ξέρετε, πρέπει να το προσεγγίζουμε ξεχωριστά, γιατί κάθε έγκλημα έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όμως, από ό,τι φαίνεται, από έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδέεται με αυτό που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια ως λέξη και ως όρο, με τη λεγόμενη πατριαρχία, όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό, κυρία Δουλκεράκη. Η πατριαρχία τι είναι? Είναι το κοινωνικό σύστημα εκείνο στο οποίο οι άντρες θεωρούν ότι λόγω του βιολογικού τους φύλου και της δύναμης έχουν την πρωτεύουσα θέση και στην κοινωνία, άρα και στην ιδιωτική ζωή, στην οικογένεια. Και αντίστοιχα, η γυναίκα φαίνεται να κατέχει μια δευτερεύουσα θέση. Τι να πω τώρα.
Δηλαδή με δύο κουβέντες θα λέτε τα πάντα όλα. Κυρίως αυτό που πειράζει, κυρία Ροτζόκου, γι' αυτό και σας ρώτησα στην αρχή, είναι όταν επιχειρούμε να δίνουμε άλοθη ή να επικαλούμαστε τα άλοθη που οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν προβαίνοντας σε αυτές τις πράξεις. Εμένα αυτό που είπατε, αόρατο έγκλημα, αλήθεια με πόνεσε. Δεν θα πω με πείραξε, θα πω με πόνεσε. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Σκεφτείτε ότι μόλις το 2006 το συγκεκριμένο φαινόμενο ρυθμίστηκε νομοθετικά, ωστότε δεν υπήρχε κάποια νομοθετική ρύθμιση. Λίγο αργότερα βέβαια ήρθε και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που ορίσε ακριβώς τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο επίσης, κυρία Τουλκεράκη, δηλαδή ανέκαθεν συνέβαινε, αλλά για πολλά χρόνια υπήρχε ένα επέπλο μυστηρίου σε όλα αυτά τα συμβάντα και υπήρχε και η αντίληψη του ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, ας τα λύσουν μόνοι τους, αδιαφορώντας πολλές φορές και οι γείτονες αλλά και η κοινωνία, η τοπική κοινωνία. Η ίδια η οικογένεια, τα μέλη της μεταξύ της, αδέλφια, ξαδέλφια κλπ. Που ξέρανε τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στο σπίτι του δικού τους ανθρώπου, του διπλανού σπιτιού. Ακριβώς. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν αξίζει την κακοποίηση, δεν αξίζει τη βία. Και όπως είπα και πριν, επειδή είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και συνδέεται και με άλλες διαστάσεις και εκφάνσεις της εγκληματικότητας, αλλά συνδέεται και γενικότερα με το αξιακό σύστημα της κοινωνίας μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να το αντιμετωπίσουμε. Μα να σας πω, κυρία Ροτζιώκου, και μόνο το γεγονός, αυτό που είπατε, ότι ξέρετε, παγκόσμια καταγγέλλεται μόνο το 14%. Ότι μιλάμε για ένα αξιακό σύστημα, το οποίο κάνει συνεχώς εκπτώσεις πάνω σε αυτές τις αξίες. Καταλαβαίνω γι' αυτό, αυτό που είπατε στην αρχή, όταν σας ρώτησα για το πόσο μπορεί αισιόδοξοι να είστε ή μέσα από τα δεδομένα τα οποία έχουμε κάποιος να πει μπορούμε βρε παιδιά αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε, και είπατε να την εξαλείψουμε τη βία δεν μπορούμε, να την αντιμετωπίσουμε ωστόσο μπορούμε. Ναι, και θα σας πω γιατί το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω διότι η βία ως φαινόμενο, ξέρετε, υπήρχε ανέκαθεν στην κοινωνία μας, αλλά ο πολιτισμός μας έχει κάθε φορά τον τρόπο να την αντιμετωπίζει. Και ανάλογα με την κοινωνία για την οποία μιλάμε, ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες, υπάρχουν και τα αντίστοιχα ποσοστά της βίας, με τις αντίστοιχες ποσοτικές δοκιμάνσεις ή με τα αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Άρα η βία ως φαινόμενο υπάρχει. Το θέμα είναι να μπορούμε να την περιορίσουμε, να μπορούμε να την συγκρατήσουμε. Ξέρετε, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται και η έκταση του φαινομένου παγκόσμια. Και από αυτό διαπιστώνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν απασχολεί μόνο την ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδυαστικά, μία στις τέσσερις γυναίκες έχει υπάρξει σε κάποια φάση της ζωής της ενδοοικογενειακής βίας. Δύο γυναίκες σκοτώνονται κάθε εβδομάδα από τον ίν ή τον πρώην σύντροφό τους. Εκατοντάδες παιδιά φαίνεται να γνωρίζουν τη βία κάθε μέρα. Κάθε μέρα στην Ευρώπη 9 γυναίκες είναι θύματα βίας. Κάθε χρόνο διαπράττονται 50.000 γυναικοκτονίες σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπράττονται κάθε χρόνο 2.600 γυναικοκτονίες στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Και τώρα στην Ελλάδα για το 2019 καταγγέλθηκαν 5.220 περιστατικά, το 2020 6.526, το 2021 8.776. Υπάρχει μια αυξητική τάση στις καταγγελίες. Η αυξητική αυτή τάση, κυρία Τουλκεράκη, έχει πολλαπλές ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι πράγματι υπάρχει αύξηση στην ενδοοικογενειακή βία στα περιστατικά τουλάχιστον που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα. Η άλλη ερμηνεία είναι, ξέρετε, ότι έχει βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού, του κόσμου, απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Ο κόσμος ενημερώνεται, τρέχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εκστρατείες ενημέρωσης από διάφορους φορείς και από την πολιτεία και από την ελληνική αστυνομία. Άρα ενημερώνονται οι πολίτες για τα δικαιώματά τους και τα καταγγέλουν
ευκολότερα. Και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2020 ήταν η χρονιά της πανδημίας, μια χρονιά πολύ κρίσιμη, μια χρονιά που οδήγησε αυτή την παράλληλη πανδημία. Αυτό το οποίο περισσότερο σας προβληματίζει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ποιο είναι, κυρία Ροτζιώκο? Αυτό περισσότερο που μας προβληματίζει είναι το γεγονός ότι το φαινόμενο εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο υπάρχει κάτι που μας καθησυχάζει. Και αυτό που μας καθησυχάζει, ξέρετε, είναι ότι τα θύματα φαίνεται να καταγγέλουν ευκολότερα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, το υπογραμμίζω και το φωνάζω αυτό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε, υπάρχουν και οι απόψεις εκείνες και οι φωνές εκείνες των ανθρώπων που ισχυρίζονται του ότι για ποιο λόγο το θύμα να το αναφέρει τώρα, μετά από τόσο καιρό, και για ποιο λόγο να το έλεγε το χρονικό διάστημα, τη χρονική στιγμή που συνέβη το αδίκημα. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό είναι το κομψό του πράγματος, κυρία Ροτζιώκου. Γιατί είτε έγινε πριν από χρόνια, είτε έγινε χθες, γιατί αναφερθήκα στο προχθές. Αν έγινε χθες ή αν έχει γίνει σήμερα και πας να το καταγγείλεις, αν το κομψό του πράγματος είναι γιατί το κατήγγειλες, εκείνο που είναι το άκομψο, εκείνο που σε πονάει περισσότερο, είναι ποιος μπορεί τελικά να φταίει μέσα σε ένα σπίτι και οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στον άνθρωπο, στη γυναίκα, γιατί υπάρχουν τα θύματα και από τις δύο πλευρές, περισσότερες οι γυναίκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι κακοποιούνται, και το προλαμβάνω έτσι για να μην το πει κάποιος, το ότι θίγεται η αξιοπρέπεια και των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο αυτή την ώρα βάλλονται. Ακριβώς. Και σε αυτό που μου είχα αναφέρει το θύματα είναι και άντρες. Φυσικά και είναι θύματα άντρες. Και ξέρετε, οι άντρες, ακριβώς λόγω του στερεότυπου που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ότι είναι σκληροί, δυναμικοί, ότι οι άντρες δεν κλαίνε, ότι οι άντρες δεν υφίσταται, δεν μπορούν να υφίσταται και στην περιφορά. Πείτε μου ότι ντρέπονται και δεν το λένε. Δυσκολεύονται και πολύ περισσότερο να το καταγγείλουν. Και αυτό προκύπτει από τις έρευνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, οι γυναίκες είναι θύματα σε ένα ποσοστό της τάξης του 70% δυστυχώς. Και φυσικά θύματα είναι και τα παιδιά, φυσικά θύματα είναι και τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι υπηρήλικες, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε πιο ευάλωτες ομάδες. Το 70% γυναίκες και οι υπηρήλικες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι άντρες είναι στο υπόλοιπο συνολικά 30%, κυρία Ροτζιώκου. Οι άντρες είναι στο 30%. Οι γυναίκες είναι στο 70%. Αυτή η διάκριση που σας κάνω είναι μια διάκριση βάση του φύλου. Μέσα σε αυτά τα ποσοστά όμως υπάρχουν και ειδικότερες υποομάδες. Τα παιδιά, τα αμαία και οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα και οι ηλικιωμένοι. Να κρατήσω για το τέλος της κουβέντας αυτό, ότι η αισιοδοξία σας είναι στο σημείο εκείνο που λέει «μιλάμε ευκολότερα». Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, κυρία Δουλικεράκη, και πρέπει να ελπίζουμε. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γιατί αν δεν ελπίζουμε, ξέρετε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις καταστάσεις. Και αυτό που θέλω να προτρέψω, τα άτομα που μας ακούνε, είτε είναι θύματα βίας, που το απέφχομαι, είτε γνωρίζουν τέτοιες καταστάσεις, είναι να αναφέρουν αυτά τα περιστατικά στις αρχές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει η καταγγελία όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, όπως είπα και στην αρχή. Υπάρχουν, κυρία Δουλγεράκη, πλέον από το 2019 εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδογενειακής βίας στην επικράτεια. Είναι 73 νέες υπηρεσίες συνολικά. Βρίσκεται κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες στην έδρα κάθε διεύθυνσης αστυνομίας της χώρας και στην έδρα κάθε γενικής περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης. Άρα οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν εκεί, γιατί το προσωπικό που στελεχώνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι εξειδικευμένο. Μιλάμε για ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, νομικούς, και είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά συνδυαστικά με τους συναδέλφους που υπηρετούν στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, που είναι τα αστυνομικά τμήματα που κατά βάση διαχειρίζονται αυτές τις καταγγελίες. Και επιπλέον μπορούν να απευθυνθούν, αν δεν θέλουν και αν δεν είναι έτοιμοι στις διοκτικές αρχές να απευθυνθούν αρχικά, μπορούν να απευθυνθούν
και σε άλλους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, είναι η γραμμή SOS 15900, είναι τα τοπικά συμβουλευτικά κέντρα, είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, είναι οι τοπικές δομές ψυχικής υγείας των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Και αρχικά κάποιος φυσικά μπορεί να αναφέρει το περιστατικό σε ένα πολύ κοντινό το πρόσωπο για να τον συμβουλέψει. Γιατί αν το αναφέρει το περιστατικό σε ένα πολύ κοντινό το πρόσωπο για να τον συμβουλέψει, ίσως έτσι ξεκλειδώσει και πιο εύκολα και προχωρήσει και στο επόμενο βήμα που είναι πιο δύσκολο, που είναι η καταγγελία στις αρχές. Κύριε Ροτζιώκου, για αυτή την επικοινωνία σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.